Τα οργανωτικά ζητήματα του κόμματος αλλά και οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρώτης προσυνεδριακής διαδικασίας της Δημοτικής Οργάνωσης Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ, ενωτικό κοινωνικό μέτωπο, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Δημοτικό Αναψυκτήριο του Αγίου Δημητρίου. Ήταν μια κομματική εκδήλωση στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου με ορίζοντα το πρώτο ιδρυτικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Ιούλιο στην Αθήνα. Είμαστε σήμερα εδώ γιατί έχουμε την προσυνεδριακή μας δουλειά. Ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει σε ενιαίο κόμμα και πρόκειται να κάνει το ιδρυτικό της συνέδριο στις 10 με 14 Ιουλίου. Επομένως, σήμερα η πολιτική κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης έχει την πρώτη της προσυνεδριακή εργασία. Και είμαι και εγώ εδώ, γιατί η δική μου πολιτική οργάνωση είναι η πολιτική κίνηση Κοζάνης. Και γιατί θέλω να συμμετέχω στις διαδικασίες αυτές, γιατί θεωρώ ότι το συνέδριό μας είναι το μη και θα δώσει ένα νέο άλμα στο κόμμα μας, ώστε να είναι αξιόμαχο αυτό το κόμμα για τις σημερινές συνθήκες και σημερινή περίοδο. Αυτό που ήθελα να πω, ότι όλη αυτή η διαδικασία, η προσυνεδριακή διαδικασία, γίνεται μέσα σε ένα κλίμα αγώνα για τη δημοκρατία, έτσι όπως προέκυψε μέσα από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και το σβήσιμο της ΕΡΤ. Και όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε αγωνιστική διάθεση να παλέψουμε για τα κεκτημένα μας, να παλέψουμε για τη δημοκρατία, να παλέψουμε για την αξιοπρέπειά μας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την έναρξη του προσυνεδριακού διαλόγου, συνέδριο το οποίο, όπως ξέρετε, θα πραγματοποιηθεί στα μέσα του επόμενου μήνα. Η συνέλευσή μας είναι ανοιχτή, δεν συμμετέχουν δηλαδή μόνο τα μέλη αλλά και οι φίλοι και όποιος άλλος επιθυμεί να παρακολουθήσει τις διαδικασίες, και εκτιμάμε ότι δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα, θα ολοκληρωθεί την επόμενη Τετάρτη. Συνεπώς και η συνέλευση της επόμενης Τετάρτης θεωρείται συνέχεια αυτής της συνέλευσης. Ελπίζουμε να αναπτυχθεί ένας πλούσιος και δημιουργικός διάλογος, να κατωθούν προτάσεις, να υπάρξουν κάποιες ψηφοφορίες, οι οποίες θα παρθούν υπόψη από την Οργανωτική Επιτροπή και από τα όργανα τα οποία είναι επιφορτισμένα με τις διαδικασίες του συνεδρίου αργότερα. Στη χθεσινή πρώτη προσυνεδριακή διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης έδωσε το παρόν και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος. Η σημερινή συνέλευση της οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ στην Κοζάνη αποτελεί μια σειρά αντίστοιχων εκδηλώσεων που γίνονται αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή, την ίδια ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατεί στους αγώνες ενάντια στα νέα αυταρχικά μέτρα, ενάντια στο κλείσιμο της ΕΡΤ και στην επίθεση στη δημοκρατία, ενάντια στην επίθεση στα κοινωνικά και λαϊκά δικαιώματα που υπάρχουν, την ίδια στιγμή οργανώνει και μια πλατιά ανοιχτή δημοκρατική συζήτηση στο εσωτερικό του. Συζητάει με κόσμο της αριστεράς, με πολίτες δημοκρατικούς που όλο το προηγούμενο διάστημα βρεθήκαν στους αγώνες, δώσανε τεράστιες μάχες για να υπερασπιστούν τα κοινωνικά δικαιώματα. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η διαδικασία θα μας βγάλει πολύ πιο έμπειρους, θα μας βγάλει πολύ πιο δυνατούς. Είναι σίγουρο ότι η κατάληξη αυτής της διαδικασίας, που θα είναι το ιδρυτικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ και θα συμβάλλει στον τεράστιο αγώνα που δίνει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός για την ανατροπή, για τη δημοκρατία, για να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία θα απεγκλωβίσει τη χώρα από το μνημόνιο, για να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία θα στηρίζει τον κόσμο της δουλειάς, θα στηρίζει τους νέους ανθρώπους και δεν θα στηρίζει απλά τους μεγαλοτραπεζίτες, τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, και μια λογική ότι η κερδοφορία είναι πάνω από τις κοινωνικές ανάγκες. Είμαστε σίγουροι και οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι ο κόσμος είναι διατεθειμένος να πάρει πρωτοβουλίες, να κατέβει στον δρόμο και να ανατρέψει αυτή την πολιτική, να ανατρέψει τους υπερασπιστές της, να ανατρέψει την ίδια την τρικομματική κυβέρνηση. Είναι σίγουρο ότι η κατάσταση είναι στα χέρια του λαού και ακριβώς αυτό είναι και το βασικό στοιχείο της ιδρυτικής διαδικασίας του ΣΥΡΙΖΑ, το πώς δηλαδή θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο μαζικό δημοκρατικό κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς που θα υπηρετεί το λαό, θα υπηρετεί τους αγώνες και τις ανάγκες του.